Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Master στο καλοκαίρι. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Hot Dogs και Respect. Δύο ομάδες στήθενται αντιμέτωπες για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Πράγμα που είναι αρκετά λογικό, καθώς οι Hot Dogs είναι νεοσύστατοι τώρα. Πολύ ωραία κίνηση του στα φύλλα. Αφήνει την παραστολή καλάθι, κάνει το 0-2. Έχουμε μια μικρή εξέδρα και ήταν λίγο περίεργο. Κάποιοι και γι' αυτό τρέχουμε λίγο. Δεν πειράζει, θα το προσπεράσουμε, όλα θα τα βρούμε. Καλοκαίρι, μπασκετάκι, όλα καλά θα είναι. Σουτιά 3 τώρα από την πλευρά των Dogs δεν θα δικαιώσει. Την πλευρά του Βασίλη, ο οποίος μας έκανε και την τιμή να μας κάνει κάποιες δηλώσεις. Αξάς, ποιος και αυτός από την πλευρά του μας έκανε κάποιες δηλώσεις. Το Φιλάς πάει μόνος και πάλι μέχρι μέσα αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 0-4, ο Ρεξάδος έχει κινήσει ο ψηλός των Respect. Respect έχουν 7 παίκτες στη διάθεσή τους. Ενώ 8 φαίνεται να έχουν οι Hot Dogs μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Βασίλης από την κορυφή, σκαστή πάσα, ωραία, πολύ ωραίο teamwork που έφεραν τώρα οι Hot Dogs. 2-4. Φλάς. Μαλώνουν σε 3 από την γωνία, η μπάλα πήγε και βγήκε, αμυντικό rebound. Ήταν να ξάσα να μην πήρε το επιθετικό. Βερίδης. Φιούδης σε 3. Έστοχος, 5-4. Αρκετά ανοιχτά παίζουν οι ομάδες στις πρώτες επιθέσεις και δικαιώνονται. Έχουν ιδιαίτερα εύκολο στο σχήμα. Χατζάκης για 3 από την κορυφή. Αυτός είναι άστοχος τώρα. Μάχη εδώ την πάουν. Έβγαλε τελικό νυχτή το Μιλωνά. Άλλη μπάλα θα έρθει εκτός. Διαζίδης θα επαναφέρει. Τρίδης πέρασε και πάλι πέρασε και βρήκε ελεύθερο χώρο με κάποιο τρόπο στο φυλάς. 5-6. Διαζίδης. Πέρασε και κλειστή από πολλούς παίκτες, έχασε τελικά την μπάλα. Το Τσικαρίδης και τώρα στο ανοιχτό γήπεδο, Μαλόν είναι άστοχος, επιθετικό rebound με τον Μιλωνά. Έρθει το πλάσιο στην προσπάθεια του Κυριαζίδη. Έχουμε το πρώτο φαουλ για 2 βολές στο παιχνίδι. Μάλιστα. Όχι, διορθώνουμε. Και το φαουλ χαμηλά τελικά. Τώρα πέρασε, χάθηκε η μπάλα του Respect. Έρθει με το κύπελλο από τη γωνία, έκανε μια προσπίση. Πάει μέχρι μέσα από το Χιούδης. Είναι άστοχος, πολύ ψηλά θα πάρει το αμυντικό rebound. Ο Τζάκης. Και οργανώθηκε την επίθεση του Respect. Πρώτη πάση του Κυριαζίδη. Ζήτησε στα φίλια, δεν πήρε. Αξάς. Πρέπει να σκρίνει το Μιλωνά του. Επέστρεψε τώρα την μπάλα. Βγήκε το πλάγιο pick and roll, αλλά έχασε την μπάλα ο ψηλός του Respect. Κότ χέρι μπάλα πέρασε εκτός μάλιστα. Δεν έχασε μόνο την μπάλα, έχασε και την κατοχή για τους Respect. Βαχίδης. Τη γωνιά. Μαντζάς. Πέρασε κρίνα τον Μπαρτιούδη. Σκεφτεί πάσα σε άλλο παίκτη μέσα στη ρακέτα, ενδιαφέρον. Θα να πήρε βαθό στα 5-4 λεπτά, πάει μέχρι μέσα κόντρα σε όλους και σε όλα. Είναι άστοχος, είναι διαιτητικό rebound. Δεν θα έρθει το καλά, θα υπάρχει φάουλ. Πώς θα κυρία Ζήτη. Τώρα πράγματι έχουμε φάουλ για 2 βολές, στις οποίες θα εκτελέσει ο Φωτακίδης. Το χρόνο του άστοχος στην πρώτη. Δεύτερη επίθεση από την πλήρη αναπίθεση. Πάμε να πάει στους Respectors, στην άνεση του Φιλά, ο οποίος κατεβάζει την επίθεση. Πάνε για συνδυασμό, για να δούμε. Αξάς πάει από την baseline, μια κίνηση που του αρέσει, το κάνει εδώ και πολύ καιρό και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, λαμβάνοντας από αυτόν. Μιλωνάς, 5-8. Μιλωνάς. Στα 15 δευτερόλεπτα, παίρνει ένα screen, άλλος παίκτης τώρα πάνω του. Σκεφτεί πάσα μέσα στη ρακέτα. Και το pick and roll, δύσκολη προσπάθεια. Δεν θα πάρει ούτε το επιθετικό rebound ο Δευτερίδης και καλά αμυντικό απέναντί του. Η μπάλα έχει περάσει και πάλι στα χέρια του Hot Dog και πάλι στα χέρια του Respect. Μιλωνάς απελευθερώθηκε με κάποιο τρόπο, διόρθωσε το λάθος των Γιαννόλευκων και άφησε την μπάλα στο καλάθι με ένα jump shoot. 5-10 double score στον Καρινά. Τζουβικίδης. Ετοιμάζεται το πρώτη αλλαγή στη βραδιά. Ο Hot Dog σκαστή πάσα μέσα στη ρακέτα.
ένα teamwork που πάνε να βγάλουν, δεν θα δικαιώσει τους ντόπιους στον τελικό αποτέλεσμα του Κατσικαρίδη. Βλέπουμε ότι δουν τη ρακέτα τους άμεσα οι υποντόπιοι της πρώτας τους επιθέσεις στα πρώτα 4 λεπτά. Υπάρχει φάουλ που έχει κερδίσει ο Σταφυλάς και έχει κρυφθεί στον Ζεμπεκίδη. Και είναι το δεύτερο φάουλ του Ζεμπεκίδη, μάλιστα. Ενώ ο Κατσικαρίδης είναι αυτός που θα περάσει εκτός. Μαϊράκι στη θέση του. Άστοχος στην πρώτη. Δεν ψηλώ στον respect. Έστοχος στη δεύτερη. 5-11. Μαϊράκις. Σε πιο χαμηλό τέμπο η επίθεση για τους Dogs. Ωραίο όνομα παρεμπιπτόντος. Κύριος παίρνει να σκύρει πάει αντίθετα. Επέστρεψε τώρα την πάλι στην κορυφή, παϊτάρις. Μάστερ είναι αυτός. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Ίντερ και καλά στη... Στον Βακίδη. Σας. Σας. Πάει πάνω από τον αντίπαλος. Πέρασε με κάποιο τρόπο αέρινος. Ο Ακτάς είναι άστοχος. Επιθετικό rebound. Στα 14 δευτερόλεπτα έβαλε πλάτη σε δύο αντιπάλους και άφησε την μπάλα. Στο καλάθι ο Μιλωνάς. Τα 13. Μερικίδης. Οργανώνει μία ακόμα επίθεση για τους Dogs. Μερικίδης. Από τη γωνία τώρα θα πάρει ένα τρίποντο έχοντας απελευθερωθεί επαρκώς, αλλά μια άστοχη κοινωνικά στην μπάλα θα περάσει πάνω από το ταμπλό και συνεχώς εκτός. Τώρα θα συνεχίσουμε το παιχνίδι του Respect. Είναι από τον ΡΕΦ. Ζάκης. Σας περνώ εδώ στο κέντρο. Έχουμε περάσει το κέντρο εντός εισαγωγικών της πρώτης περίοδου. Έχουμε περάσει το δεύτερο πεντάλεπτο αυτής. Έχει υπάρξει φάουλ στην προσπάθεια του Σταφυλά να περάσει. Να κάνει μια μικρή πιρουέτα και να περάσει τον αντίπαλό του. Χατζάκης. Πάλι στο φυλάκι, κοίταξε το τρίποντο. Τη γραμμή δεν το πήρε όμως. Νονάς. Σα ζήτησε χέρι με χέρι που πάρει, ζήτησε και ο Κυριζίδης. Ούτε αυτό το πάρει, παίζει ένα μισό από δύο παίκτες. Πάρα πολύ ψηλά για το επιθετικό rebound. Ο ίδιος ο Μιλωνάς και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι τελικά. 7-15 και έτσι μπαίνει, λέει ο Αξάς. Πολύ δύσκολη προσπάθεια του Σιλβάνου Ισπέκ. Ταχίδης. Έκανε μια προσπίση ο Καντάρης με ταμπλό εύστοχος. Για δύο, όπως λέει ο Ρέφε, πολύ σωστά. 9-15. Δεν πάει στο φυλάς. Βάλει πλάτη στα 18 δευτερόλεπτα για να δούμε αν θα ψάξει πάσα την βρήκε πράγματι στο Καντάκι. Σουτ για 3 αυτός. Airball, αμυντικό rebound. Τώρα μακρινή πάσα. Καντάκι χάλασε τα σχέδια των Dogs. Κρατάει και την κατοχή. Λίγο πριν μπάλα περάσει εκτός. Αξάς. Να ράνει η Φλόντερ και πάλι είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Πασιούδη. Είχε πλεονέκτημα στη φάση. Κυρκίδη. Πέρασε εκτός της οροπίας. Επόμενος καλή άμυνα από τον Πασιούδη. Το δίπολο Φροκίδη είναι άστοχος. Καντάκι. Σκανάρι το γήπεδο, πάει μέχρι μέσα, τα έκανε όλα σωστά εκτός από το καλάθι, κόβει κι άλλα με φάουλ. Φάουλ που έχει προσθέσει τον Βασίδη. Δύο βολές που έχουν κατακτηθεί από τον Χατζάκη, για να δούμε αν θα μπουν. Έχουμε αλλαγές, πέρασαν Ξένος και Τζίμι θα περάσουν εντός για respect. Α, όχι, μόνο Ξένος, διορθώνουμε. Λυπηκίδης περνάει εκτός. Για Dogs νεόφυτος στη θέση του. Ο Τζάκης είναι άστοχος στην πρώτη τελικά. Ο Τζάκης εύστοχος. Στη δεύτερη. Όλα καλά, σεισμός. Μια πάσα στο διατρίτο αξίδες θα το πάρει, έχει βρεθεί ελεύθερος και δικαιώνεται. 12-16. Συμπληρώνω σταματικά τους φάουλ οι Dogs. Διαζήτησαν από την κορυφή. Τζάκης. Μιλωνάς τώρα έχει κλειστεί από 3. Θα πάει ο υπέροχη πάσα, δεν θα τη μετατρέψει ασίστ όμως ο Χατζάκης. Σας δεν έκλειψε. Νεόφυτος. Πάω!
Όταν γυρίσει απέναντι στον Κυριατσίτη, πολλαπλές προσποιήσεις. Έχασε τελικά την μπάλα πέφτοντας κάτω ο Παϊτάρης. Μπάλα είναι για τους respect. Πάρουν κάποιες διαμαρτυρίες, κάποιες διαφωνίες από τον πάγο των Dogs. Κοντράκης. Νονάς. Κίνηση πήρε ο Λιοζίδης, laser pass, ξένο σουτ για 3 σέλιδες, δεν σταθεί, είναι άστοχος, αμυντικό rebound και διάθεση για τρέξιμο, αν έχω την εντύπωση σωστή, για τους ντοκς δεν την έχω, δεν πειράζει, ποτέ κύβει. Έτσι έχει παίκτη, ναι, όχι τότε. Μάζεται μία ακόμα λαγική που καρύνει, θα περάσει εντός εκ νέου για τους ντοκς. Στο μεταξύ στην κορυφή ψάχνει μία πάσα και ραμπτάς. Θα κορυφθεί την πράσινη στα 4 δευτερόλεπτα, έχει περάσει σκαστή μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Άστοχος ο παίκτης εξ αρχής. Μεγάλης, η μπάλα χάθηκε τελικά για τους Dogs. Ξένος, Διοζίδης γύρισε, είναι άστοχος. Φέρα τώρα να είναι άστοχος, τελικά είναι εύστοχος. 12-18, τελευταίο 2 λεπτό στην πρώτη περίοδο. Βρίσκονται μπροστά με 6 respect, οι οποίοι είναι οι περσινοί πρωταθλητές στο Winter Steam Development. Αλέξης ταχύτητα πάει μέχρι μέσα, απορρόφησε πάρα πολύ μεγάλο amount δύναμης στο τυραμιδάς. Υπάρχει... εκεί ποινή. Εντάξει. Τυραμιδά. Ποιος θα περάσει εκτός. Κάτσε καρύδι στη θέση του. Και την Παρασκευή τα άδεια είχαμε, δεν μιλήσαμε, είπαμε εντάξει ότι να περάσουμε καλά. Εντάξει εδώ, καλά σου! Είχαμε ένα την βολή της τεχνικής. Δεν ξέρω πολύ συγκατοχή λοιπόν για τους respect, Χατζάκης. Ένα και μεταφέρει και τη λήξη, ψάχνει μια πάσα με τον Άσο. Την κορυφή πέρασε. Σποστάρι έχει έρθει βοήθεια πάνω του και άλλη βοήθεια. Έχει βοηθεί από 3 τελικά που έχει κερδίσει το φάουλ. Όχι, βήματα. Βήματα, διορθώνουμε. Ακόμα λάθος, είναι σταθερό είναι στον ΕΡΕΦ. 12-18 παραμένει. Παράβαση λοιπόν για τον ψηλό των respect, διορθώνουμε. Με όποιος. Από τον Μπατσιούτη. Στην γωνία τώρα ο Σκαρίδης κλειστεί πολλαπλά χέρια πάνω στην μπάλα και κάποια από αυτά έκλεψαν την μπάλα. Διαζήτης παίρνει τα βήματα μέχρι μέσα, είναι άστοχος όμως επιθετικό rebound. Τι καλάθι, τι φάρο το Μιλωνά. 12-20. Δεύτερο Παϊράκι. Και είναι το δεύτερο και για αυτόν. Δεύτερο παίκτης των Dogs που χρειάζονται με δύο. Υπήρχε ένα τηλέφωνο στο background, άστοχος ο Μιλωνάς. Μπατσιούτης μια μακρινή πάσα, πέρασε με κάποιο τρόπο στο κατοχύρι, είχε απέναντι το άμυνα, έχει ξανά. Στα 20 δευτερόλεπτα. Αποβίσωσε τώρα Αξάς, έχει βρεθεί ελεύθερος προς τη μην στην κορυφή, δεν πήρε το τρίποντο ούτε το τίποτο. Μετάρης, προφορεί πάρα τώρα στην περίμετρο Μπατσιούτης. Μπατσιούτης, νεόφυτος, 6 δευτερόλεπτα το σουτ λέει από τον πάγκο ο Τζίμι, στα 4 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστεί. Κόπηκε από τον Διαζίδη, υπάρχει rebound με 3 και αμβί. Άσχετο τηλέμαχος, Μετάρης. Παρακολουθούμε συνεπώς μία από τις τελευταίες εκτές στην πρώτη περίοδο. Μιλωνάς πέρασε ανάμεσα από δύο καλάθι και φάουλ. Ο Τζίμι είναι έτοιμος να περάσει εντός για τον κατηγορισμό του respect. Δεύτερο φάουλ και του Μπατσιούδη. Πρόβλημα τώρα τα φάουλ για τους Dogs. Ο Βασιλιάς περνάει εντός στη θέση του Διαζίδη. Έφτοχος. Και στη βολή ο φιλός στον respect. Ψηλός στον respect. Έχω την εντύπωση ότι το έχω δει πολλές φορές αυτή τη φράση μέχρι στιγμής. Αυτή τη στιγμή κάτι σαν screen στον όχι το οποίο πάει μέχρι μέσα. Άσυγε η προσπάθειά του όμως, μόνο ταμπλό. Τίμι.
Γιάννης, ένα σούτ για τρεις. Έχει πάρει ένα ακόμα, είναι άστοχος και πάλι υπάρχει αμυντικό ριμπάντο του Πασιούδη. 9 δευτερόλεπτα όλα για τους Dogs. Μία λέει κάποιος από τον πάγκο, 6 δευτερόλεπτα. Πρέπει να βιαστούν Πασιούδη. Δέχεται καλή πίεση από τον Τζίμι, σούτ για τρεις από πάρα πολύ μακριά. Άστοχος του Dogs. Δεν έχουμε κάνει άλλο στην πρώτη περίοδο. Το χρονόμετρο θα μηδενιστεί. 12-13 λοιπόν μπροστά με 11 πόντους. Έχω κάνει το τρίποντα σαν κοντι box απόψε, δεν εξηγείται αλλιώς. Είναι μπροστά η Respect λοιπόν με 11 πόντους, παίζοντας απελευθερωμένο θα έλεγε κανείς μπάσκετ. Νομίζω αυτή είναι η σωστή λέξη. Έχουν καταφέρει να βγάλουν κάποιες άμυνες οι Dogs, αλλά δεν ήταν αρκετό για να έχουν ένα καλύτερο ενεργητικό από τους 12 πόντους και ένα καλύτερο παθητικό από τους 23. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την ανάρτηση της δεύτερης περίοδου, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στη Sonic Arena, πάμε για το καθιερωμένο δραματικό zoom out από το σκορ που το έκανα τέλεια αυτή τη φορά και μπράβο μου. Πρώτη κατοχή στην δεύτερη περίοδο είναι για τους Dogs, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 11 πόντους και καλούνται να βρουν λύσεις τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Έναρξη της δεύτερης περίοδου, Φωτακίδης παίρνει μια προσωπική ενέργεια, παίρνει πάνω του την πρώτη επίθεση. Είναι άστοχος, πάνω θα περάσει εκτός και είναι για τους Dogs. Στην μεταξύ αναμέτρηση των Καζικαρίδη και Τζίμι. Έχω δώσει τόσες μπουνιές στον τρίποντα που πλέον μου φαίνεται πάντσερ είμαι εγώ και όχι ο Τζίμι. Πασίδης από τη γωνία σου για 3 θα το πάρει. Με ταμπλό από τη γωνία, είναι άστομος όμως κύριε Μητάς. Ένα fast break ενδεχόμενο για τους respects, θα φυλάς 50 βήματα. Με αριστερό είναι άστοχος, πολύ περίτεχνη κίνηση. Δεν μπήκε όμως το καλάθι. Ούτε κατάφερε να φάει το φυσικό rebound ο έτερος ψηλός Μιλωνάς. Άστοχη προσπάθεια τώρα για την Καρύδη. Και ένα ακόμα fast break προϋποθέσεις συνδυασμού για τους respects. Επιστρέφουν σιγά σιγά παίκτες και συμπαίκτες και αντίπαλοι. Τζίμι, τένος. Πάλι Τζίμι, σκαφιπάσα πέρασε, έχει κλειστεί από 2 και πάλι ο Μιλωνάς και δεν είναι η πρώτη φορά που κλείνεται από 2. 13 δευτερόλεπτα πέρασε μέσα ο Τζίμι και έβγαλε μια σκαστή πάσα η οποία βρήκε στο πόδι του Κατσικαρίδη. Τζίμι στην επαναφορά, 12 δευτερόλεπτα, ξένος. Πάλι Τζίμι, κλειστεί από 2 και πάλι πριν καν πάρει την μπάλα ο ψηλός στον respect σου για 3, έστοχος Τζίμι. Θα κλειστεί από 2 ο ψηλός. Βεκίδη. Κλειστεί πάσα και υπάρχει φάουλ από τον Μιλωνά στον Κατσικαρίδη. Και ρίχνει για time out. Από τη σύνθεση των 5 πρωτών με τον πάγκο των Dogs, Fairway απέναντι σε άμυνα, άστοχος ο Τζεμπεκίδης. Τώρα έχει κλειστεί ο Σταφυλάς, θα χάσει τελικά την μπάλα, αυτή η άμυνα βγήκε για τους Dogs. Για να μην δάσεις πάει από πίσω του Αξάς, σαν ίδιο δεν θα πάρει την μπάλα. Ξετάζει τις επιλογές του, κρατάει μπάλα. Κάνει μια μικρή βόλτα και πάει απέναντι στο Μιλωνά και στο Μιλωνά μάλλον, καλάθι και φάουλ. 14-26, μάλιστα. Οκ. Δεύτερο φάουλ το 5. Δεύτερο φάουλ του Μιλωνά. Δύο φάουλ έχει και ο Κυριαζής για τους respect, ο οποίος κάθεται στον πάγκο. Εύστοχος. Για να μην δάσει την βολή. 15-26, Τζίμι. Ξένος. Πάλι Τζίμι στα 16. Βρίσκεται στην κορυφή του, θα δώσει ένα σκρίνο στο φύλλα σου για 3, Τζίμι. Εύστοχος και πάλι back to back από τον ίδιο. Να 5-29 είχε 3 στα 4 στον τελικό με τους Bad Boys. Ο Σιούδης. Καρύδης. Άλλαξε πολύ ωραία και ξαναπήρε από το Φωτακίδη σου για 3. Έπειτα από καλό passing game βγήκε η επίθεση πολύ σωστή τεχνικά και μπήκε και το καλάθι για τους Dogs από την Ραμιζά από την γωνία. 18-29. Τζίμι. Από την γωνία ξάσου για 3 θα το πάρει. Έχει όμως και αυτός. Τι χορός τριπώντων έχει στοιχεία από τους respect. Και διαφορά στους 14. 3 σερί τρίποντα. Από τους Γιαννόλεπους. Τζεμπεκίδης. Παίρνει ένα screen, θα επιστρέψει την μπάλα σε άλλο παίκτη. Είσαι πακέτο αυτό στη ρακέτα. Να μην δάσει για 3, έχει κλικαθεί από το προηγούμενο. Είναι άσχολο τώρα. Με το rebound από τον Αξά και παραλίγο να χάσει.
Από τον Τζεμικίδη ήταν εκεί πέρα όμως ο Τζίμι για να συγκρατήσει. Ξένος. Με την τεχνική πάσα, Τζίμι το νιώθει πάρα πολύ πλέον. Είναι άστοχος όπως τώρα. Επιθετικό rebound από τον Αξά. Ξένος. Είστε εκεί πέρα στο φυλάκι και έχει κερδίσει το φάουλ από τον Κατσικαρίδη. Time out ή αλλαγή. Α, αλλαγή από τον πάγκο των Dogs. Ναι, αυτός περνάει εντός. Στην σκούδα η κεραμίδα. Χαμηλώνει το σχήμα των Dogs. 35 με πάρα. 35 είμαστε. 32 είσαι. 20. Σας πέρασε, κάνει ένα Eurostep και είναι άστοχος. Μπάλα μπήκε και βγήκε. Βαθύνει στο rebound. Κιδής από τη γωνία σου για 3. Έχει βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος όμως ο Κιδής. Στην κόρη πάντα από τον ίδιο με κάποιο τρόπο είναι όφητος. Έκανε μια προσπίση, απελευθερώθηκε παρκώς και είναι έτσι όπως 20-32. Λονάς. Λονάς πέρασε, άφησε την μπάλα στο καλάθι, εύστοχος και voice crack. 20-34. 1-2 τα μαντικά μέχρι στιγμή στη δεύτερη περίοδο. Όφητος. Βασίδης θα πάρει ένα ακόμα μακρινό τρίποντο. Είναι άστοχος που πάλι ξένος πήγε το rebound. Φέρει η μπάλα εκεί πέρα εκτός. Περάχης περνάει εντός στη Σκουτακίδη. Τιμή. Ξένος. Στα 15 δευτερόλεπτα ένα jump shoot άστοχο αμυντικό rebound. Άφησε το κίδη. Πέρασε κάτι και μπάλα, δεν καταφέρει σε πίσω ο Βασίλης. Τώρα Ξάς ξεχύνεται και είναι έστοχος. Ένα ακόμα πώς είναι ακόμα προσωπική ενέργεια απέναντι στον νεόφυτο και υπάρχει τεχνική ποινή. Πράγματι, τεχνική ποινή. Στο Μιλωνάκι είναι το τρίτο φάουλ του. Καταλογίζεται αυτό το φάουλ του ΟΤΑΦ. Θα λέει τώρα με τον Μιλωνά. Πίσω έχει χρειωθεί με τρίτο φάουλ και ενδεχομένως αυτή... Κάποιος ξέχασε να βάλει το κινητό του στον αθόρυβο. Στον αθόρυβο. Δεν είναι και... αυτή... πράγματι, αυτό που πήγα να πω. Στη συνθήκη ενδεχομένως να έρθουν μέσα από τον Κυριαζίδη και θα περάσει εντός ο Κυριαζίδης, αλλά στη θέση του Αξά. Άρα ο Μιλωνάς θα παίξει με τρία φάουλ, οκ. Okay. Ενδιαφέρουσα επιλογή. Το ρισκάρουν του respect. Νεόφυτος. Νεόφυτος πέρασε, έκανε τα βήματα. Το διπλασιασμό εννοώ. Μυράκης, ωραία πάσα μέσα από την κλειδαρότρυπα. Ξάμινα στο respect. Ο Σιχαρίδης είναι άστοχος. Επιθετικό rebound και πάλι από τον Βασίλη. Ο Διαζίδης στο rebound. Επιθετικό. Τάπελε λίγο για τον εαυτό του Βασίλης. Ξένος. Το φυλάς, ωραία κίνηση. Υπέροχο ρολάρισμα στην πλάτη του αντιπάλου. Και καλάθι. Δεκίδης. Στο 14 λεπτά πέρασε, στέκεται. Άστοχος στο αυτό που πήρε. Διαζεί στο rebound. Δεύτερο πεντάλεπτο για τη δεύτερη περίοδο. Κόβει και χωρίς φάουλ. Πήρε την μπάλα όμως από τον νεόφυτο και μπήκε το καλάθι του respect. Υπάρχει time out που έχει καλέσει ο πάγκος των Dogs. 21-38. Σκορπίζουμε το scoreboard αυτή τη στιγμή. 1-3 τα ομαδικά. 21-40 πλέον. Άρχισε λίγο να ανανεωθεί. Όλα καλά. Στους 19 λοιπόν πόντους η respect στην διαφορά. Ξέρετε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει για μια ακόμα φορά στον Ικαρίνα αυτή τη φορά για να παρακολουθήσουμε το δεύτερο μισό της αναμέτρησης. Μεγάλο μέρος αυτού, εν πάση περιπτώσει. 4-20 απομένουν για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Για να μην δάσει μια πάσα μέσα στη ροζέτα, λάθος, δεν υπήρχε παίκτης να κρατήσει. Δίνει τώρα μια μακρινή πάσα, βρήκε τώρα στο φύλλα. Στα 20 δευτερόλεπτα αυτός, άστοχος offside τη γραμματεία, συγκρατεί πέφτοντας την τρίπλα, την κρατάει ζωντανή. Στα 10 δευτερόλεπτα πέρασε σλάλομ, υπέροχη κίνηση για μία ακόμα φορά. Ελευθερώθηκε, υπέροχο φούτμπορ, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 21-42, double score στον Ικαρίνα.
Μιράς παίρνει ένα screen. Μυθίζεται μέσα στη ρακέτα, δεν θα πάρει την μπάλα όμως ο Βετσικαρίδης. Πια από μακριά, άσπαθο του Βετσικαρίδη. Λονάς. Βρίσκεται φορτή με 3 φάουλ, έχει κερδίσει ένα ο Κυριοδίδης. Δεύτερο και το 10. Από τον Βετσικαρίδη. Ο Φιλάς πέρασε από κάτω, υπάρχει θετικό φάουλ με τον αγώνα λίγο. Δείχνει μάλλον. Για να είμαστε πιο σαφείς. Επικίνδυση. 19 δευτερόλεπτα. Ένα σημείο από τον Βετσικαρίδη. Νικήτης της Κασπάσα. Ο Καρίδης θα γυρίσει, είναι άσχομος με ταμπλό. Μιλτώνει πάνω από τον Μιλτωνά. Ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Μιλτιαζίδης. 18 πέρασε, ωραία πάσα. Γύρισε, είναι και ο Μιλτωνάς που κέρδισε το σκληρό φαουλ. Τρίτο φαουλ το 8. Από τον Παϊράκη είναι για 2 βολές και είναι το τρίτο φαουλ και τον Παϊράκη. Ένα κορδόν, μπορεί να γίνει πρώτη. Βρίσκομαι στις 4 Swiss και στις 2. Αλλά είμαστε Έλληνες, πολύ κακό αστείο. Προχωράμε. Ευχαρίδης. Πάει να κάνει ένα jump shoot, φαινόταν ότι θα μπορούσε να μπει από εδώ, είναι άστοχος όμως. Θετικό rebound από τον Μικίδη. Έχει πάσα, Μεράκης, πάλι ξλάτη τον πρώτο αντίπαλο. Χωρίς φαουλ λέει ο αυτός από τον πάγκο, υπάρχει καλή άμυνα και υπάρχει φαουλ τελικά από τον Μιλωνά. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι το τέταρτο του. Πράγματι, ο Ξάς θα περάσει τη θέση του. Παϊράκι στις βολές. Άστομος στην πρώτη. Τέσσερι φυσικό rebound στην κεραμιδά. Στα 11 δευτερόλεπτα. Μικίδης έχασε την μπάλα. Καυχή παραμένει για αυτό και την ομάδα του. Στα 10 δευτερόλεπτα. Πέρυσι από κάτω έκανε 2 προσπίσεις. Κόπηκε από την Κυριατζίδη. Παϊράκης. Πήρε από την επαναφορά και εδώ τελείωνα ο χρόνος. Άστομος ο Κερμιντάς για 3. Δίνει τώρα μια μακρινή πάσα. Πέρασε ωραία κίνηση απέναντι στην πολύ καλή άμυνα έδρα του καλάθι. 21-46. Κερμιντάς. Στο 15 πέρασε δύσκολη προσπάθεια και είναι εύστοχος. 3-46 και μια ακόμα φορά τα άπλη σκορ στο Ρικαρινά. Μετά από το 21-42. Τζίμι. Σας παίρνει το σκρίν από τον Τζίμι, παραλίγο να χάσει την κρατή. Παίρνει σκρίν και από τον Σαφιλά, ο οποίος θα γυρίσει και πάλι είναι και πάλι εύστοχος. Ο Ζήτης δεν έχει κοστάρει πολλές φορές, συνεπώς με τον Μαλόν που ράφει στη φανέλα δεν θα μπορούσε κάποιος να τον προκαλέσει post Μαλόν. Μια ακόμα λάθος πάσα. Σωρακίδη δεν κατάφερε την κρατή στο Μαλκίδη. Αυτό είναι αρκετά μακριά από την ρακέτα για να το κάνει. Δημή. Δημή ψάει το καλάθι. Ο κακός ιονός ενδεχόμενος για τους dogs. Φλάς. Φλάς σε βήματα ο προσωπικός αντίπαλος. Ο Παϊράκης πάρα περπάτησε, δεν μπήκε όμως μέσα. Νομιζάς, το Σιούδης. Δημή το σκριν. Νομιζά. Κάνεις τρόλεψα λάθος, δεν θα περάσει ούτε τώρα η μπάλα στο Μαθιούδη, έγινε στο Τζίμιτς τώρα.
Τσιλιαζίδης στο ανοιχτό γήπεδο, θα περιμένει όμως συμπαίκτες και αντιπάλους, ή και όχι με ταμπλό εύστοχος. Μερικός ενδιασμός και με όμικρον και με ωμέγα για τους respect. Λιμικίδης περνάει στο κέφτο της δυναμικά στα 11. Πάσα του επέστρεψε. Το 8 έχει γυρίσει πίσω από την πλάτη του Χατζάκη. Τα 5 δευτερόλεπτα και πάλι την αμυντά πήρε. Και από 2 πρέπει να βιαστεί το ξέρει. Ένα jump shot δύσκολο. Από μακριά. Φυλάει το ειδικό rebound. Όχι όμως το καλάθι. Από το δακίδι. Χατζάκης. Μια μακρινή πάσα η οποία πέρασε και από τον Πατσιούδη και θα μπει στο καλάθι τον Τόμψο που θα φυλά μία ακόμα κίνηση. 8 δευτερόλεπτα. Βράζεις 30 υπέρ το respect. 3 δευτερόλεπτα σε 3 με ταμπλό άστοχο. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η δεύτερη περίοδος η οποία ανήκει ολοκληρωτικά στους respect. Θετικός πληροραλισμός του Σουσία και έχει περισσότερο από ό,τι στο πρώτο δεκάλεπτο έχω την εντύπωση. Έτσι, αυτή την εντύπωση δίνουν. Πολλά fast breaks. Respect είναι πολύ γνωστή για το παιχνίδι του. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας για την έναρξη της τρίτης περίοδου του δεύτερου μισού. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, έτοιμα τα πάντα για να ξεκινήσει και η τρίτη περίοδος στην αναμέτρηση. Βρίσκονται μπροστά με 30 πόντους μια στιγμή από τα τριάρια στο μπασκετάκι Real Estate. 20 δευτερόλεπτα για την επίδυση πρώτη, η οποία είναι για τους respect. Λάθος πάσα τώρα του Χατζάκη με την Τροκέτα. Έμειναν με κάποιες λαθασμένες πάσεις που έβγαλαν εμπολή στη δεύτερη περίοδο οι παίκτες του Ρόντς. Κατσίδης. Πρώτη επίδυση για τους Ντόκς, τώρα κάνει μια προσποίηση. Κατσίδης. Μεταλλεράκης από τη γωνία, τώρα στους για 3. Εύστοχο, τον Κατσίδη κατά κύριο που το μόνος από τον Πάγκο και από τη Σέντρα. 26-53. Χατζάκης. Κατσίδης. Από τη γωνία δεν θα πάει το τρίποντο στο φυλάς. Για 3 θα το πάρει όμως ο Χατζάκης, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Κατσίδη. Ρεύτες. Πάλι Φωτοκίδης. Κατσίδης από τη γωνία, 15 δευτερόλεπτα. Παίρνει ένα screen, δεν θα επιστρέψει την μπάλα στον Κατσίδη. Τώρα θέλει το καλάθι. Διαζήτης από τη γωνία στο για 3, μπάλα πήγε και πήγε αμυντικό rebound από τον Ζεμπεκίδη. Ζεμπεκίδης σκαστή πάσα από το χιούδης, έχει γλυκαθεί, θα πάρει ένα ακόμα. Είναι άστοχο, μπάλα πήγε και βγήκε αμυντικό rebound, δεν θα έρθει, ναι, αυτός παίρνει το επιθετικό. Αλέξη με τον Παϊράκη, ο οποίος είχε φτάσει πολύ κοντά στο κέντρο. Είναι ένα σκρίνο από τον Μπατσίδη τώρα ο Ζεμπεκίδης. Επιστρέφει την μπάλα, νεόφυτος άστοχος. Μετά τελείω να φτάσει στα 10, άκυρη κόρτα να κόβω και συνεχίζει το παιχνίδι. Δεν θέλει να χάσει χρόνο, πάει από την εσωτερική, είναι εύστοχος. Από τη γωνία 26-55. Δεύτερος. Ζεμπεκίδης. Είναι μια προσπίση για πάσα, θα πάει προς τους και είναι άστοχος ο Φωτακίδης. Φιλάς το rebound. Άρχισε το Χατζάκι. Ωραία πάσα στην κυρία Ζήλη, 15 δευτερόλεπτα. Χατζάκι σου για 3, άσπος. Υπάρχει με κάποιο τρόπο αντιδυτικό rebound και καλά θέτω να ξα. Πώς γράπωσε έτσι την μπάλα. Ζήμισε αυτό το... Σε το ζώο. Βάτραχος είναι που πιάνει τις μύγες έτσι με τη γλώσσα. Που πετάγεται έτσι από το πουθενά. Αυτό πρέπει να είναι. Δεν έχω παρακολουθήσει και πολύ National Geographic, αλλά κάποια πράγματα δεν ξέρω. Και δεν είναι αυτό και έχω γίνει δεν τώρα. Εξάς, πέρασε υπέροχο χορευτικό στον αέρα τον Διτιώνη. 4 σερίφη τύπου πόντι. Φράσος, 33. Νεόφυτος. Καλό δεν θα περάσει εντός. Εντόφυτος. Μασχέτης στην επαναφορά. Νεόφυτος από τη γωνία. Ο δεν θα πάρει το σούτ όμως. Ο Φωτοκίδης τίμησε να τροφοδοτήσει τον ψηλό. Έφτασε πολύ κοντά στο να βάλει ένα ωραίο καλάθι, αλλά είναι άστοχος. Αυτός. Λάς. Μιλωνάς, ο οποίος παίζει με 4 και το ρισκάτου και πάλι δισπέκτ, άλλαξε με το Χατζάκι, πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος όμως.
Αλλά δεν του έκανε το χατήρι, δεν του έκανε ένα άσχημο παιχνίδι. Μαρκίδης. Μαρκίδης πήγε να κάνει κάτι πολύ περίτεχνο. Η μπάλα θα συγκρατηθεί από τον Νεόφιτο, ο οποίος όχι μόνο συγκράτησε, παίρνει και ένα σουτ για τρεις με πολύ μεγάλη καμπύλη. Μόνο το απλό επιθετικό rebound ούτε από τον Φωτακίδη. Ούτε από τον Ζεβεκίδη και φάουλ που έχει χρεωθεί στον Μουτσάκη. Μεράκης περνάει εκτός. Θα πάρει και ώρα και να μην δάσει τη θέση του. Ζεβεκίδης για τρεις. Άστοχος και να μην δάσει συγκράτηση. Την μπάλα, αλλά όχι στην κατοχή, Καζάκης έκλεψε. Απλάς. Στα 20 δευτερόλεπτα, ωραία πάσα τον Μιλωνά. Της παρεόλα χάσει από τον Πατσιούδη, συγκράτησε το κλέψιμο ο Ζεβεκίδης και την κατοχή. Νότητος. Ωραία πάσα. Να μην δάσει teamwork τώρα, δεν θα πηγαίνει τους dogs. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Και για το αμυντικό αντίστοιχα. Μεταξύ. Μεταξύ Λιάξα. Ανδρέα. Νιώθω ότι περνάει στον πάγκο. Αρχικαρίδη στη θέση του. Δεν ετοιμάζεται να περάσει εντός. Όπα. Τώρα έχουμε το ποδόσφαιρο λίγο το Μιλωνά. Πέρασε ωραία κίνηση μέχρι μέσα. Άστοχος όμως ο Νομιντάς. Νομιντάς. Ζήτησε και πήρε ο Κυριαζίδη. Υπήρχε για τον Νέστα Φιλά. Πέρασε με κάποιο τρόπο, βγήκε το high low. Την προσήκη στην εργασία. Νικίδης. Όποια άλλα με φάουλ από το Χατζάκι. Τελική της εισβολές. Έφτωχος στην πρώτη. Έφτωχος στη δεύτερη. Ο Φιλάς κατάφερε να πάρει τα αμυντικό rebound. Συγκαζίδης. 15 δευτερόλεπτα σου πια 3. Έστοχος από 45 περιμένες για 2 λέει ρεύς, οκ. 27-63. Δεν είναι πραγματικά φάρση στην τρίτη περίοδο. Στόμα στο πρώτο μιλόνι για την έναρξη του δεύτερου πενταλέπτου της τρίτης περίοδου. Και από δύο Φωτακίδης έβγαλε την πάση στο γεραμιντά. Μέχρι μέσα στο Ζεβεκίδης. Η γωνία έκανε μια προσπίση, ο Φωτακίδης που πάει μέχρι μέσα και να βγάλει μια πάσα, πέρασε ανάποδο λέει, δεν θα δικαιώσει τον Ζεβεκίδη, επένδυσε άμυνα, πολύ δύσκολο το μεγάλο μορταμπλό. Τώρα και Κυριαζίδης για κάτι πάρα πολύ περίτεχο στον έτερο ψηλό σου, Ζαφλά, που δεν κατάφερε. Ζαφλάς, δεν καλή άμυνα, επέμεινε στο να βγάλει το Φωτακίδη. Μάλλα πέρασε εκτός. Κυρίες Στόγκς, ρήμα για χρήμα. Ξέρασε ότι μάζεται να περάσει εντός για τους respect. Πάνε λίγο 8 δευτερόλεπτα από Σιούντις. Για τρεις με την κορυφή θέλει να απαντήσει, είναι άστοχος. Μάχη και διαζήτης τελικά νικητής για να κάνουμε rebound. Για να σας καθίσει πάσα στην κίνηση στο Φιλάς. Για να περάσει μια πάσα πολύ δύσκολη στο Καζάκι. Την μπάλα έχει χτυπήσει σε πόδι αντιπάλου. Αλλαγή θέλετε. Αλλαγή κύριος. Κύριος Μίμη. Βαγγέλη. Χατζάκι στην επαναφορά. Ξένος περνάει εντός. Θα φυλάσει το πάγκο. Μιλωνάς. Μιλωνάς στο κοστάρι, θα γυρίσει. Είναι άστοχος, θα περνάει το μαθιό. Δεν πήρε πάντα από την κορυμπάου. Μιλωνάς. Ένας και ένας φιλοξαρίδι, εκμεταλλεύεται. Μασίδης από την κορυφή στα 10. Αναπαίνει για να δώσει ένα screen ο Σκαρίδης
Θα να πάρει τώρα την μπάλα, αυτός είναι άστοχος στην περίπτωση των Αξάν. 4 δευτερόλεπτα της επίθεσης έμειναν, ακόμα κάτι. Αυτός έπαιξε καλή άμυνα και ζει τώρα. 2-1 play χαρακτηριστικά, σκαστή πάσα, ωραία, no look και καλάθι. Αυτό είναι μιλωνά. Σε παίξει το 5. Λεμιδάς. Σκαστή πάσα, καλή άμυνα τώρα από τις στρώσεις των παιχτών των Respect, Ζεβεκίδης. Ένα jump shot άστοχο. Διαζήλης, περάσει εκτός μπάλα. Διαζήλης, ωραία στην κίνηση ο Χαντζάκης, είναι άστοχος όμως. Αμυντικό rebound. Ζεβεκίδη είχε βγει στο ανοιχτό κήπεδο. Αλλάχνεις από τον προσωπικό δίπολο την μπάλα, όχι όμως την κατοχή από τα κίνηση. 20 δευτερόλεπτα για τους Dogs, Φωτιούδης. Ζήτησε στη γωνία στην weak side, πήρε. Δεν θα πάρει τρίποντο κερδιτάς. Περπάνω από 2. Πόσο φάλε έχεις 2. Όλα σας παιδιά. Στην πηγήτηση την παραφορά. Με 3 δευτερόλεπτα και Ρεμιδάς. Για 3 Ροτσιούδης έστοχος. 30-65. Μιλωνάς. Αξάς θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα και την κατοχή. Έτσι έδωσε κάτι πάρα πολύ δύσκολο για τους Respect. Η χρηστή από 2 έχει χάσει ο Μιλωνάς. Συγκρατεί την μπάλα όμως και καλάθι. Ένα ακόμα. 30-67. Τουρκίδης. 18 δευτερόλεπτα. Ένα μακρινό δίποντο άστοχο με τα μπλο. Από τον Πατσιούδη. Πάντα όλα όταν φέγγει ο Τίνι χαρακτηριστικά. Πέρασε η πάσα και πάει μέχρι μέσα. Σερβίρε την μπάλα, είναι άστοχος ο Φακτάς. Ρεμιδάς. Ναι, ναι. Ρεμιδάς έχει κλειστεί πολύ καλά. Δεν θα καταφέρει να σε κρατήσει μέσα στη ρακέτα. Ο Δακίδης. Ούτε στην άλλη πλευρά του Γιαννίδης. Τώρα έχει περάσει εκτός πάλι. Βασίλης και επαναφορά. Μικίδης. Κερμιδάς. Ματσιούδης για 3. Άστοχος. Μόνο σίδερο. Αξιά στο rebound. Πέρασε, ψάχνει μια πάσα, δεν την βρήκε στο Διαζήτη, είχε κλειστεί από 2, σκαστή πάσα, δεν θα περάσει τώρα την κύριε Μιδάς στον νεόφυτο, δεν έχει πέρασει, προσπάθησε το σχέδιο Τζίμι. Αξάς, ξένος από τη γωνία, έκανε μια προσπίση, δώσει τον έναν αντίπαλο, πάει ένα από άλλους 2 και καλάθι από τον κύριε Διαζήτη, πέρα το team board. Πέρασε σημαντικότητα χημία από τους Respect. Και έχουμε αλλαγή, γιατί πως θα περάσει τόσο Ράκης στη θέση του Ζεμπεκίδη. Δεν υπάρχει time out από τους Dogs. 1-19. Λίξη 3 περίοδου, να μην δάσεις. Μην δάσεις, παίρνει το screen από τον Πατσιούδη. Νεόφυτος, το 15, ένα jump shoot, τάστοχο airball. Αξιά στο rebound. Τώρα μια μακρινή πάσα σερβίροντας την μπάλα με κάποιο τρόπο στον Κυριαζίδη, κατά κάποιο τρόπο, Μιλωνάς. Ένα τζάμπσιτ από την απέναντι πλευρά, έχοντας βρεθεί ελεύθερος, εύστοχος. 30-71. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Διαφορά στους 41. Μητσιούδης. Εμβδάς. Στα 5 δευτερόλεπτα πέρασε κόμπια αλλά με φάουλ ο Παϊδάκης. Πολλές. Έστω στην πρώτη ο Παϊδάκης. Έστω στις 4. Τζίμι.
σας μέχρι μέσα. Δύο βολές. Θα μετρήσω αν έμπαινε. Άσχο στην πρώτη. Πάσα και ραμιδάς στα 12. Έβαλε καλά, πολύ καλή άμυνα ο Αύρον Ξένο, ο οποίος πήρε μπάλα και μπερδεύτηκε τώρα μεταξύ του εαυτού του και του Αξά. Στην όλα αυτό τώρα για τους respect. 8,7 για την ρίξη τρίτης περίοδου. Είναι όφητος στην επαναφορά, 24 δευτερόλεπτα. Ραμιδάς. 4 δευτερόλεπτα θα ήταν για την επίθεση, έχει γυρίσει. Είναι άστοχος όμως ο Βαϊράκης. Είναι ακόμα κάτι που μετρούσε πράγματα που πήρε ο Διαζίδης. Δι φθένει η παρτίδα. Anyways, 32-72 διαφορά έχει στρογγυλοποιηθεί στους 40 πόντους υπέρ των respect. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναξη της τέταρτης και τελευταίας περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά στον Ιχαρίνα για την έναξη της τέταρτης περίοδου αυτή τη φορά. Πρέπει να το ξέρουμε για τους Dogs. Γιατί από τη μία κυρίζει την άλλη, έχει μία πάσα τελικά στον Ετσχαρίδη. Δημικήτης, ο οποίος θα την αφήσει στο καλάθι. Άξιος λέει κάποιος παίκτης του. Δημικήτης. Δημικήτης για τρεις, πολύ καλά ξύπνη πάσα, άστοχος. Αμυντικό ριμπάντο από τον Δημικήτη. Ετσχαρίδης. Βουδακίδης. Μια πάσα γύρισε ο Φεϊράκης στα 10 δευτερόλεπτα. Είναι εύστοχος τελικά κάτω στο καλάθι. Βουδακίδης. Βουδακίδης πέρασε και είναι εύστοχος για μια ακόμα φορά. 96-74. Ραμιδάς. Για τρεις από την γωνία, εύστοχο από τον Τεμικίδη. Τζίμι. Τουνάς στη γωνία, ξέρω θα συγκρατήσει την μπάλα. Τζίμι ζήσε δεν πήρε, τρεις δύο από την κορυφή. Ζήσε ο ξένος από την γωνία, έξτρα πάσα Τζίμι. Πάλι έξτρα πάσα στον Τζιοντίδη. Ενδεχομένως overpassing τώρα, εδώ πέρα σε respect γιατί χάνω την μπάλα. Ραμιδάς. Παίρνει σε δύο, Καρίδης, καλό passing game τώρα από την πλευρά των Dogs για μία ακόμα φορά και θα έρθει το καλάθι από μακριά με μακρινό δίποτο από τον Φαϊράκη. Τζίμι. Λονάς. Πήρε ο Αξάς μέχρι μέσα, θα μετρούσε αν έμπαινε και αυτό το καλάθι. Ή όχι. Όχι, χαμηλά τελικά λέει ο ρεφ. Παρόλο που έχει κρυφτεί στον Ετσχαρίδη. Άλλαξε από πιο ρεφ. Προσπάθησε στην τέταρτη περίοδο, παραλίγο το κλέψιμο από τον Τεμικίδη να συγκρατεί ο Τζίμι στη γωνία ξένο, σούτια 3. Άστοχο. Μπορεί να πάει εκεί που είναι ο Τεμικίδη, ο οποίο πήρε το αμυντικό rebound. Ετσχαρίδη. Ετσχαρίδη έκλεψε την μπουκιά μέσα από το στόμα ο Τζίμι, αλλά έχει πατήσει την baseline. Ζεβικίδης από τη γωνία. Ευχαρίδης. Στα 8 δευτερόλεπτα έχει γυρίσει από 2, πήγε να περάσει ανάμεσα από αυτούς. Ο Παγιράκης είναι άστοχος. 3 δευτερόλεπτα από τη γωνία στο 2-3. Πρέπει να το πάρει, το ξέρει, είναι άστοχος όμως. Για να μην ζάσει. Πέρα τώρα μια μακρινή πάσα βρήκε τον Κυριαδίδη. Μην ζάσει. Μακρινή πάσα και πάλι στον ψηλό το respect. Κανένα sidestep σου για 3 είναι άστοχος. Θετικό rebound με κάποιο τρόπο. Και φάουλ έχει δοθεί στους κοντόξους που έχει κερδίσει ο Μιλωνάς.
Νούμερο 25 στο φωτακίδι λέει, ρε. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι το μπαϊράκι. Λυπικίδης. Έκανε μια υπέροχη προσπίση. Δεν θα βάλει όμως το καλάθι με τον αντίπαλο ο Κερμιδάς. Τώρα συγκρατείται από τον ίδιο. Παίρνοντας την πάσα από τον Φωτακίδη. 6 δευτερόλεπτα. Δεν καταφέρεται να συγκρατήσει ο Κατσικαρίδης. Τύπλωσε η άμυνα πάνω του και έκλεψε. Κατσικαρίδης. Δίσκο και πήρε ο Τζίμι από την γωνία. Νονάς πέρασε έναν, πέρασε δεύτερο στον τρίτο. Κέρδισε το φάουλ. Τέταρτο φάουλ το 10. Τέταρτο φάουλ και το 10. Αλλαγές, αλλαγή μάλλον. Ο Αξάς περνάει στον πάγκο, στα φυλάς μετά από πολύ πολύ ώρα εντός. Φιλέξεις, πόσο πόρεσε να μην στο 41-71. Στο 41-75 διορθώνω. Και στο 7 λέει ο Τίμι. Αποδεικνύει το smart to man για μία ακόμα φορά για τους respect. Στους παίξεις πράγματα, σχήματα που μοιάζουν και με ζώνη. Στην αμυνά τους, γλίστες τώρα η μπάλα στους επιβλήνει να κάνει και νομιντάς. Και ζήσετε παραφορά. 3-0 το foul, Τίμι. Η πάσα δεν θα περάσει τώρα, θα δίνει σε πολύ κόσμο στον Μιλωνά. Συγκράτησε και ρομιτάς. Κίδης. Στην πάσα, γύρισε και πήρε ο Παϊράκης, έχει γυρίσει από τη μία, έχει γυρίσει από την άλλη. Θα σταθεί απέναντι σε δύο παίκτες, είναι άστοχος. Με τους Dogs και να μην δάσκω κάτι στο νέο πάγκο. Από τη γωνία πήρε την μπάλα. Έβαλε μια πάσα Ζεμπικίδης, δεν πήγε το καλάθι. Με 4 δευτερόλεπτα είχαν στη διάθεσή τους οι Dogs και τώρα στο ανοιχτό γήπεδο πήρε από τον Τζίμι και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι από τον Λονάς. Ζεμπικίδης από τη γωνία Ματσιούτης. Βγαίνει υπερβολικά ελεύθερος για να μην το πάρει για αρκετή ώρα και είναι άστοχος. Σε κάποιον ζουτ, αυτό θα το βάλει. Τέλος. Λονάς, ένα jump shoot έστοχος. Και αυτός, 44-79. Το σιούδης. Ωραία, στην κίνηση. Είναι έστοχος, βέβαια το καλάθι. Τρίτη και το φάρο είναι όφητος. Μια βολή. Πέντε στις 10 για hot dogs, 7 στις 15 οι βολές για respect αντίστοιχα. Τριάντα στις 48, τίποτα για respect. 10 στις 48 για dogs. Τώρα μέχρι μέσα δεν θα έχει το καλάθι παρά περνά εκτός. Είμαστε 23 και 4 στα 17 τρίποντα με δύο μάτια αντίστοιχα. Παίξε λίγο σας. 13 δευτερόλεπτα στη weak side της Διαζίδης. Για τον ξένο σου πια 3 με ταμπλό εύστοχος. 46-82. Διαζίδης. Στο 18 δευτερόλεπτα πέρασε μπρέφ και ελεύθερος. Πέρασε μπροστά από το φιλάκι αυτή την πάρα στο καλάθι. Ξένος. 13 κατά λάθη. 12 δευτερόλεπτα. Λονάς. Έπρεπε στην στιγμή
Μίνο και να μηδάς μέχρι μέσα με Λονάς απέναντι σε δύο αντιπάλους και πάλι έστω χωρίς. 48-84, Τζεπικίδης. Λιώστος, ένα jump shoot έστωχο, 50-84. Τζίμι. Γιωζίδης, πέρασε, κάρφωσε! Προσωπική ενέργεια που ζήτησε και θέαμα τώρα. Τζεπικίδης. Βαχίδης τώρα, πάλι ο Ιράκης πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, μπαίνει στον Κυριαζίδη, πέσοντας κάτω, ο Κυριαζίδης συγκρατεί την μπάλα με αυτοσυσία. Ζήμι, Μιλωνάς, 3-1-2-2, τώρα φτάμε στο zoom, μέχρι μέσα, άστοχος όμως ο Μιλωνάς, σχεδόν εξεπαφής, Ζήμι, σουτ για 3. Δεν πήγε σε καλό το άστοχο σουτ, δεν πήγε το τρίποντο, σε πρώτη φάση ήρθε τρίποντο όμως και πάλι θετικό rebound και πάλι καλά θέτος από τα. Ζήμι περνάει εντός του πάγου, εκτός του παρκέ. Εντός του παρκέ περνάει ο Κοτζάκης και εκτός του παγκού. Δημικίδης. 50-88. Δημικίδης. Πέρασε λάθος πάσα τώρα. Και τώρα σκαστή πάσα. Θα πάει μέχρι μέσα. Άφησε την μπάλα στο καλάθι ο Μιλωνάς. Χαμόγελα. Η Γκάρμος έχει εντύπωση ότι μπορούσε. 50-90. 2.40 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Περνάμε στην τελική ευθεία σιγά σιγά, την τελευταία ώρα, στην Grand Time. Κιούδης. Νεόφυτος. Ωραία πάσα πήρε και πάλι. Ο Τζεμπεκίδης είναι άστοχος όμως από τον Στοκίδη πήρε την πάσα. Τώρα ο Τζεμπεκίδης άνοιξε πολύ την τρίπλα. Πάμε άμυνα λίγο αυτά. Στην μπάλα έχει περάσει στην κατοχή των Ντόντς. Μυράκης. Κύριε Σαραντό, ξέρω λεπτά σκαστή πάσα να jump shoot έστοχο τον εαυτό. Διαζήτης, θα βγάλει 6 δευτερόλεπτα, πάνε την deflection, πήρε όμως με κάποιο τρόπο την πάσα και άφησε την πάνω στο καλάθι. Στο πλάς, 52-92, την φορά εκτέλεσε στους 40 στοργυλούς. Κοτζακίδης, σουτιά 3, άστοχο από τον Παϊράκη. Μακρινή πάσα τώρα Μιλωνάς, έχει βρεθεί ελεύθερος, θα αφήσει και πάλι την μπάλα στο καλάθι. 92-92. Μιλωνάς έχει παίξει με 4 φάουλ και ρίσκαρα με respect, μοντώντας τον εντός και ο ίδιος. Ξάς τώρα πετάει στη θέση του. 1,5 λεπτό ακόμα για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις του παιχνιδιού πια. Κιούδης. Ένα jump shoot άστοχο. Πολύ ψηλά Χατζάκης παίζει το αμυντικό rebound και με τη μία βγάζει μία πολύ μακρινή πάσα όμως για τον Ιωζίδη. Δεν μπορούσε να συγκροτήσει ο ψηλός τον respect. Πάλι ψηλός στο respect. Το είπα και πάλι. Κιούδης. Κιούδης. Βρίσκονται 6 πόντους μακριά από το να σπάσουν το φράγμα των 100 η respect. Κιούδης. Παϊράκης, πέρασε μέχρι μέσα έρινος, μπάλα περπάτησε στο καλάθι, δεν μπήκε από το λέει από το Χωρακίδη και Καραβάση, στήριγμα. Σωτάκης περνάει στον πάγκο, αξάς θέση. Τζίμι, διορθώνω. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Παϊράκης. Έτσοχος στη δεύτερη 53-40. 53-94. Τέλος. Ήψης για τον Αξά, ο οποίος έχει βρεθεί ελεύθερος με το δεξί χέρι από τα αριστερά. Έτσοχος 53-96. Μουσίδης. Νεόφυτος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Σας. Σας καστή πάσα, χάλεσε τα σχέδια για το teamwork ο Φωτακίδης και τώρα έχει βρεθεί στο ανοιχτό γήπεδο ο Νεόφυτος. 2-1-2-1, καστή πάσα πήρε και πάλι. Είναι άστοχος όμως
μάλλον θα πάσω τον εξυλό. Τώρα κλέψιμο για μία ακόμα φορά. 3-1-1, σαν πέναλτι είναι αυτό που παίρνει ο Μπατσιώδης, παίρνοντας από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Θετικό rebound από τον έναν εκ των δύο παικτών που ήταν μαζί του στο ανοιχτό γήπεδο. Από τον Μεράκη για 3-5 μπλοκ και πάλι η διαιτήτηση είναι άστοχος. 8 δευτερόλεπτα. Δεν έχουμε άλλη επίθεση. 57-96 τελικό σκορ που έχουμε στον Ιχαρίνα στο πρώτο παιχνίδι της βραδιάς. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει στην επιμένη μετάδοση. Respect, παίζοντα όπως τους έχουμε συνηθίσει, οι hot dogs θα προχωρήσουν στη δεύτερη τους ήττα. Επιστρέφουμε με κάποια άλλη μετάδοση από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το κοκκινικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε καλά. Γεια σας!